Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και σήμερα έχουμε ένα βίντεο. Νομίζω ότι τον τίτλο πήρατε μια γεύση. Τα ήθελε όλα από το Messenger. Στο live κότα. Έχει να αρκίσει κότα. Λοιπόν, πρωτού πάμε να δούμε αν έχει να αρκίσει στου και κόκορες για πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις γιατί σε αυτό εδώ το κανάλι προσπαθούμε να φτάσουμε τους 100.000 συνδρομητές και θα εκτιμήσω πολύ τη βοήθειά σας σε αυτό. Αγαπητή μου Θέκλα, αγάπη μου, με αφορμή τα τελευταία σου βίντεο που έχω παρακολουθήσει για τους νάρκισους και τον γκόστινγκ και το σεξτινγκ. Λοιπόν, τι είναι τον γκόστινγκ και τι είναι το σεξτινγκ θα σας βάλω στην περιγραφή του βίντεο συνδέσμους από άλλα βίντεο που το εξηγούν. Ghosting είναι εξαφάνιση δίχως εξηγήσει και sexting είναι να κάνει κάποιος εντός εισαγωγικός σεξ μέσα από μηνύματα. Ναι κυρίε και κύριοι, δεν το γνωρίζετε, υπάρχει και αυτή η μορφή σεξ μέσω μηνυμάτων, sexting. Όπως υπάρχει και το phone sex μέσω τηλεφωνήματος και το cyber sex μέσω βιντεοκλήσης. Αυτά έχουμε στις μοντέρνες εποχές. Φυσικά το τηλεφωνικό έχει χρόνια. Ου, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Θυμάμαι ήταν ο Λάζαρος Βρέφος που σημαίνει αυτό ήταν το 1998. Δεν είχε βγει μια ελληνική ταινία. Το 1999 ήταν το έκαναν Google. Search είναι η ταινία Safe Sex. Λέει είναι μια σπονδυλωτή κομική ταινία του Μιχάλη Ρέπα Παπαθανασίου και βγήκε στις κινηματογραφικές έδωσες το 1999 η οποία είχε μεγάλη... μεγάλο ρόλο μέσα έπεσε το τηλεφωνικό σεξ περιττώ να σας πω το 1999 είχαμε πάει μαζί με τον μπαμπά του Λάζαρο να δούμε την ταινία και σηκωθήκαμε στο διάλειμμα και φύγαμε γιατί δεν αντέχαμε ήταν κατάλληλοι για ανηλίκους ήμασταν ανήλικοι το 1999 λοιπόν πάμε Τώρα αφού κάναμε και τις αναπολύσεις μας Ήμουν ακόμη θρησκευόμενη στα 24 μου Γι' αυτό δεν άντεχα να δω την ταινία Θα είχε ενδιαφέρον να την ξαναδώ τώρα νομίζω Νομίζω τώρα θα γελούσα τότε σοκαριστικά Με αφορμή τα τελευταία σου βίντεο που έχω παρακολουθήσει Για τους νάρκισους και τον Κώστινγκ και το σεξτινγκ Αποφάσισα να σου γράψω και τη δική μου εμπειρία για να καταγράψουμε κι άλλα red flags, κι άλλες κόκκινες σημαίες αυτών των τόσο βαθιά προβληματικών ανθρώπων που αναστατώνουν τη ζωή μας. Αυτό ξαναπέστω. Η άρχιση είναι όντω βαθιά προβληματικοί άνθρωποι που αναστατώνουν τη ζωή μας. Μετά από πέντε μήνες που ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, βλέπω τα πράγματα πολύ πιο ξεκάθαρα και μπορώ να πω ότι το πήρα το μάθημά μου. Μπράβο! Ναι! Έτσι! Η δικιά μου εμπειρία λοιπόν εξελίχθηκε στον εργασιακό χώρο και μάλιστα από κάποιον ο οποίος έχει και ανώτερη θέση από εμένα. Έναν άνθρωπο που τον είχα συναντήσει μόνο στο πρώτο ραντεβού για τη συνέντευξη και ήρθαμε πιο κοντά τη φετινή χρονιά που ξεκίνησα να δουλεύω σε ένα από τα υποκαταστήματα τους που δουλεύει και αυτός. Άιστε. Ήταν ένα άνθρωπο που με έκανε θετική εντύπωση στην πρώτη συνάντηση, αλλά δεν μου πέρασε ποτέ κάτι άλλο από το μυαλό. Φέτο λοιπόν που ήρθαμε πιο κοντά, ξεκίνησε να με πλησιάζει και να δείχνει ενδιαφέρον να με γνωρίσει μέχρι που κάποια στιγμή μου ζήτησε να βγουμε. Ήταν για μένα αποτρεπτικοί παράγοντε ο εργασιακός χώρο και η διαφορά ηλικία. Αυτό είναι 6 χρόνια μικρότερο από την κοπέλα. Αλλά ήταν τόσο ωραία η προσέγγιση του που σκέφτηκα γιατί όχι. Εξάλλου ήταν μια ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα. Ήταν πολύ χαλαρό και επικοινωνιακό το κλίμα μεταξύ μα. Άρα εσύ είσαι 6 χρόνια μεγαλύτερη, αυτό 6 χρόνια μικρότερο, εσύ είσαι εργαζόμενη στην εταιρεία, αυτό έχει ψηλότερη θέση στην εταιρεία. Φαντάζομαι λόγω κληρονομικότητο. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αυτό ο μήνα που μου είπε να βγούμε ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο μήνα. Και γενικώ αυτή η περίοδο, ακόμα μέχρι και σήμερα για μένα, καθώ είχα να αντιμετωπίσω την απώλεια ενό πολύ σημαντικού προσώπου από το οικογενειακό περιβάλλον, στη λυπητήρη αγάπη μου. Και τη δύσκολη κατάσταση τη υγεία τη μαμά μου, καθώ είχε μπει εντατική λόγω κατάρρευση του οργανισμού τη από τι δυνατέ χημειοθεραπείε. Περαστικά εύχομαι. Επομένω, το να προκύψει μια τέτοια γνωριμία εκείνη τη στιγμή μου φάνηκε μια ηλιαχτίδα. Μετά βέβαια μετατράπηκε στο απόλυτο σκότος. Είναι αλήθεια ότι όταν περνάμε τέτοια, περνάμε πένθος ή περνάμε αγωνία γιατί κάποιος δικός μας άνθρωπος ή έχει πεθάνει είναι πολύ άρρωστος, τότε είμαστε πιο ευάλωτοι για να προχωρήσουμε σε μια γνωριμία παρόλο που έχουμε ενστάσεις μέσα μας από την αρχή, παρόλο που τον κατ instinct μας μας λέει όχι. Βγήκαμε λοιπόν και ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά Υπήρχε επικοινωνία, χιούμορ, καμία άβολη στιγμή και γενικά ένιωσα πολύ ωραία. Στα highlights της βραδιάς, τα highlights είναι οι ωραίες στιγμές, οι φωτεινές στιγμές. Είναι... Ήταν που μου είπε ότι πρώτη φορά βγαίνει με κοπέλα από τον εργασιακό χώρο και είναι κάτι που δεν κάνει για τους προφανείς λόγους. Αλλά επειδή πρέπει να τη ζούμε τη ζωή μας, μιας και είναι μικρή, αποφάσισε να το κάνει. Του είχα μιλήσει ήδη για την απώλεια που βίωνα και την ασθένεια τη μητέρα μου και πάνω εκεί το είπε για τη ζωή. Άρα ε, αυτό είναι στα πλαίσια του να σε ε, κάνει, να σου κάνει grooming, δηλαδή σε προτιμάσει για να γίνει θύμα του. Γυρνώντα σπίτι, σκεφτόμουν ότι μου άρεσε όλη η φάση, αλλά τι θα γίνει με τη δουλειά, και μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ αν πρέπει να το συνεχίσω ή όχι. Εκείνο μου έστειλε μήνυμα ότι πέρασε πολύ ωραία και εγώ του απάντησα απλώ ότι ήταν όμορφα. Πέρασαν κάποιε μέρε και καταλάβαινα ότι περίμενε από εμένα κάποιο μήνυμα που επιβεβαιώθηκε όταν του έστειλε ένα Για, τι κάνει. Και μετά τι πρώτε κουβέντε με ξαναρώτησε πώ πέρασε εκείνη τη βραδιά, γιατί το όμορφα από ό,τι φαίνεται δεν του ήταν αρκετό. Βγήκαμε και δεύτερη φορά σε κανένα μήνα και εννοείται ότι στο ενδιάμεσο υπήρχαν και συνομιλίε στο Messenger και το δεύτερο ραντεβού κύλησε πολύ ωραία και μάλιστα περίμενε ότι θα κάνει κάποια κίνηση καθώς είχε εκφράσει από τα μηνύματα βέβαια ότι του άρεσα πολύ. Δεν έγινε τίποτα φυσικά, αλλά πάλι, όπως και στο πρώτο ραντεβού, επεδίωξε κουβέντα μετά μέσω Messenger, όπου ήταν πολύ πιο διαχειτικός πια. Μέχρι που μου είπε το κορυφαίο ότι αν δεν ήταν η δουλειά στη μέση, θα με φύλαγε εκείνη τη βραδιά και θα ήμασταν ήδη μαζί. Εγώ λοιπόν, αντί να του πω και τότε γιατί έκανε όλε αυτέ τι κινήσει, γιατί με πλησίασε, γιατί τόση προσπάθεια να με προσεγγίσει, ή ακόμα καλύτερα αντί να το στείλω στο διάολο, αυτό έπρεπε να κάνει, ναι. Μπήκα στο παιχνίδι, θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά η άτιμη κοινωνία δεν μα αφήνει. Διότι είχα θαμποθεί από τον τρόπο του, από τα λόγια του ήξερε πολύ καλά τι να πει, πώ να το πει, πότε να το πει, για να με ψήσει. Α, ωραία η φράση που χρησιμοποιεί για τον grooming. Το grooming είναι μια φράση που χρησιμοποιείται για του predators, για του ανθρώπου οι οποίοι είναι αρπαχτικά, οι οποίοι προετοιμάζουν τα θύματα του πριν να τα αρπάξουν. Το ψήσιμο. Ωραία κουβέντα. Θεώρησε ότι με σεβόταν λόγω τη επαγγελματική μα σχέση και κυρίω ήμουν σε μια ευάλωτη ψυχολογική φάση. Το πήρα δηλαδή τελείω λάθο. Ο τύπος δεν σεβόταν τίποτα και κανέναν. Τον εαυτούλη του και τις ανάγκες του κάλυπτε που έφταναν μέχρι το messenger. Ήμουν ένα challenge, δηλαδή μια πρόκληση και τίποτα άλλο. Εννοείται ότι δεν ξαναβγήκαμε διότι άρχισε η καραμέλα του, αν βρεθούμε δεν θα μπει φρένο. ότι και καλά θέλουμε πολύ ένα στον άλλον αλλά δεν γίνεται να βιαστούμε γιατί πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι πριν προχωρήσουμε λόγω της επαγγελματικής μας σχέσης. Όταν όμω μου έστελνε μηνύματα στο Messenger με σεξουαλικά υπονοούμενα για να το πάει στο cyber δεν είχε πρόβλημα με την επαγγελματική σχέση. Στο από κοντά τον ένοιαζε μόνο η δουλειά. Εννοείται ότι απέφευγα να το πάω στο cyber sex. Cyber sex είναι σεξ μέσω διαδικτύου. Και όταν έθετα ότι εγώ θέλω να βρισκόμαστε από κοντά και να τα λέμε, και να τα λέμε αυτά, και δεν μου αρέσει το Messenger, έτρωγα την ατάκα του φρένου. Ότι και καλά δεν μπορούμε να βάλουμε φρένο, μα βρεθούμε από κοντά. Επίσης, όταν του έλεγα ότι με τον αναφέρει συνέχεια την επαγγελματική σχέση, ενώ λέμε για το πόσο ένα τον άλλο με κάνει να απισθοχωρώ και να μπερδεύομαι, εκείνος απαντούσε «δεν καταλαβαίνω γιατί μπερδεύεσαι ή, ή το ακόμα πιο κορυφαίο ότι υπεραναλύω». Γκασλάιτινγκ σου έκανε, παιδί μου. Γκασλάιτινγκ. Γκασλάιτινγκ είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιούν οι ναρκιστέ που σε κάνουν να πιστεύει ότι είσαι τρελό. Σε τρελαίνουν. Πέρασαν δύο μήνε και ήδη άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά και παρόλα αυτά ούτε τότε τον διαολόστηλα. Με είχε φέρει εκεί που ήθελε. Ήμουν απολύτω πεπισμένη ότι γουστάραμε πολύ ο ένα τον άλλον. Περιττών να σας πω ότι με τα λόγια του μη είχε κάνει το λιγότερο θεά του έρωτα, δεν το έφαγα τελείω, αλλά γενικώ αισθανόμουν κολακευμένη, αλλά του ήταν δύσκολο τελικά λόγω της δουλειά. Οπότε αντί να τον στείλω, τρογόμουν για το πώς θα τον κάνω να ξεκολλήσει. Να ξεκολλήσει από τη σκέψη ότι η δουλειά είναι πρόβλημα. Στι διακοπέ εξαφανίστηκε ούτε μηνύματα ούτε τίποτα στι γιορτέ. Εγώ σκέφτηκα να μην είμαι ενοχλητική, αλλά μου κακοφαινόταν κιόλα η απόλυτη εξαφάνισή του. Μήπω ο άνθρωπο έχει και σχέση κανονικά και γι' αυτό εξαφανίστηκε στι γιορτέ. Στι δύο φορέ μόνο που το έστειλα μήνυμα ήταν απόλυτα τυπικό και μονολεκτικό, ούτε καν ρώτησε τι κάνω. Ήμουν σε μια κατάσταση τρέλα. Γιατί τέτοια συμπεριφορά, γιατί να γίνουν έτσι τα πράγματα, έκανα δυστυχώς το τεράστιο λάθος να με στήσω στον τοίχο και να με πυροβολώ ότι εγώ φταίω που δεν είμαστε μαζί και τέτοια. Μετά από λίγες μέρες έσκασε μύτη άνετος και ωραίος με μηνύματα φυσικά, αλλά ούτε λόγος να βρεθούμε. Οπότε αποφάσισα να το στριμώξω, του είπα εγώ να βρεθούμε, μιας και θα κατέβαινα για δουλειά στην περιοχή που μένει. Στην αρχή μου είπε ναι, μια μέρα πριν βρεθούμε μου είπε ότι είχε σοβαρό θέμα με τη μέση του και ότι δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Μου πρότεινε όμως να πάω από το σπίτι του, αλλά θα καταλάβαινε λέει να αισθανόμουν άβολα. Εκεί περίμενε σίγουρα να δικό μου όχι, αλλά την έφαγε γιατί του είπα ωραία. Μόλις τελειώσω τις δουλειέ μου θα σε πάρω τηλέφωνο. <laughs> και εγώ αυτό θα κάνω, θα του έλεγα έρχομαι τώρα. Την επόμενη μέρα βέβαια μου το ακύρωσε γιατί ήταν τόσο χάλια με τη μέση του που θα πήγαινε νοσοκομείο αγάπη με αυτό στην κατοική γυναίκα ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα όμως. Τότε τον πίστεψα, τότε τον πίστεψα, εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι και αυτό πιθανόν να ήταν ένα ψέμα. Ξεκάθαρα ήταν ένα ψέμα. Όπως είναι ο ίδιος, ολόκληρος ένα ψέμα. Δεν σταμάτησε να μου στέλνει μηνύματα, να είναι διαχητικός και να παίζει αυτό το κρύο ζέστη... Να με φέρνει δηλαδή στόριά μου, αλλά μετά να μου λέει για φρένα. Όταν άρχισα να γίνομαι και εγώ διαχειτική και να του, να του εκφράζω ξεκάθαρα και ανοιχτά ό,τι μου αρέσει, δύο φορές δεν απέφυγα τα και το προχώρησα το σεξτινγκ θεωρώντας πια ό,τι θα θέλει να το ζήσει και από κοντά, κατέληγε πάντα στο ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Αυτό σε ήθελε μόνο για σεξτινγκ, τίποτα άλλο δεν σε ήθελε. Είχα αρχίσει να νιώθω πολύ χάλια γιατί με έκανε να αισθάνομαι σαν ξελιγωμένη μικρούλα που τη βάζει στη θέση τη γιατί δεν μπορεί να καταλάβει την κατάσταση. What the fuck! Ναι, μάνα μου. Σου έκανε ξεκάθαρα πλήση εγκεφάλαιο συγκεκριμένο. Gaslighting σου έκανε. Κάνε ένα μήνα μετά λοιπόν, στην τελευταία μας συνομιλία που είχε τελειώσει και με sexting, ήθελε να μου στείλει και dick pic, αλλά εγώ αρνήθηκα. Dick pic είναι η φωτογραφία του πουλιού του. Είχαμε καταλήξει στο ότι πρέπει να βρεθούμε γιατί αυτέ οι κουβέντε δεν γίνονται από το Messenger και θα μπορούσε να μου εξηγήσει καλύτερα τι σκέφτεται, μια και εγώ δεν καταλάβαινα, ήσου να και χαζεί από πάνω. Για πλάκα το λέω ειρωνικά καταλαβαίνει. Εννοείται ότι εξαφανίστηκε για δύο εβδομάδε. Εννοείται ότι στη δουλειά βρισκόμασταν κανονικά μια φορά την εβδομάδα, την εβδομάδα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, αλλά πάντα φρόντιζα να εξαφανίζεται πριν σχολάσω εγώ, ενώ μέχρι να με ρίξει με περίμενε πάντα. Πάλι έστελνα εγώ κάνα δύο σκόρπια μηνύματα στο οποία λάμβανα τυπικές και μονολεκτικές απαντήσεις. Οπότε κάποια στιγμή αφουρμή ένα ζήτημα στη δουλειά του έστειλα για αυτό το ζήτημα και το ρώτησα τι κάνει. Μου απάντησε ότι είναι πολύ χάλια με τη μέση γιατί δεν περνάει. Γενικά το είχε αναγάγει σε μεσανατολικό το θέμα της μέσης του. Και μετά το ρώτησα ξεκάθαρα. Έχεις και κάτι άλλο από, εκτός από τη μέση σου γιατί τελευταία είσαι η απάντηση του ήταν: Νομίζω είμαι έτσι όπως πρέπει να είμαι. Επικό, επικότατο. Του έστειλε ένα ξέρω. Οκ. Okay. Έπεσα πολύ ψύχρεμη για ύπνο, αλλά από την επόμενη μέρα πια δεν ήξερα σε ποιον τύχω να ξεχτυπήσω το κεφάλι μου, ...καθώς δεν πίστευα αυτά που μου είχα συμβεί. Εννοείται ότι δεν έλαβα κανένα άλλο μήνυμα, και φυσικά τον διέγραψα την επόμενη κιόλα μέρα από το Facebook, όπω και τι συνομιλίε. Γιατί είχα αρρωστήσει να διαβάζω ξανά και ξανά τα μηνύματα για να καταλάβω τι πήγε στραβά. Την επόμενη εβδομάδα που τον είδα στη δουλειά, αδιαφόρησα τελείω και μάλιστα απέφυγα να είμαι στον ίδιο χώρο μαζί του. Είχε το θράσος λοιπόν να με φωνάξει στο γραφείο και να με ρωτήσει. Στο γραφείο του και να με ρωτήσει. Καλά, δεν μπορεί να είσαι ούτε στον ίδιο χώρο μαζί μου. Καλά, εγώ σε εκμεταλλεύτηκα, σε κορόιδεψα, έπαιξα με τα συναισθήματα σου. Τον έπαιξα πάνω σου πόσε φορέ. Και εσύ ήδη έχει το θράσο να μην μπορεί ούτε και στον ίδιο χώρο να είσαι μαζί μου. Και του απάντησα, Όχι, δεν μπορώ να είμαι στον ίδιο χώρο μαζί σου. Νομίζει ότι μου φέρθηκε εντάξει. Εγώ δεν το νομίζω. Ήταν το μόνο που μπόρεσα να σκεφτώ και να πω εκείνη τη στιγμή, δεδομένου ότι σεβόμουν το χώρο και τη δουλειά μου. Δεν θα πιστέψετε την έκπληξη στα μούτρα του όταν το απάντησα έτσι. Απίστευτος ο τύπος. Τόσο σίγουρος ότι δεν έγινε και τίποτα. Πόσο ανισόρροπος και γελίος τύπος. Φυσικά και δεν έκανε καμία κίνηση ούτε να εξηγηθεί πόσο μάλλον να επανορθώσει για τη συμπεριφορά του. Το να μην θέλει να το συνεχίσει ήταν προφανώς δικαιωμά του. Το να μου φερθεί έτσι όμως δεν ήταν. Οι μέρες που δουλεύαμε μαζί στη δουλειά ήταν κόλαση για μένα γιατί δεν αντέχα την παρουσία του και γιατί με είχε καταβάλει η ιδέα της απόρριψης. Δεν μπορούσα να δω τότε από τι γλίτωσα, έβλεπα μόνο ότι είχα φάει μια σπροξιά και είχα βρεθεί στην άλλη άκρη χωρίς να καταλαβαίνω το γιατί. Να σα πω όμω ότι έπαιρνα μια μικρή ικανοποίηση, διότι εκείνο ήταν κότα όταν πήγαινα στη δουλειά και δεν ήξερε πώ να σταθεί στο χώρο και λαγό μετά, διότι εξαφανιζόταν πολύ πριν σου. Όλα τα ζώα έγινε ο τύπο. Εννοείται ότι ακόμα και σήμερα, εκτό από ένα γεια, όταν μπαίνω, δεν έχω καμιά άλλη κουβέντα μαζί του και όταν έρχεται επί τούτου να με ρωτήσει τι κάνω, θράσο. Το απαντάει ξερά η πλάτη μου καλά, ούτε να τον βλέπω θέλω, ούτε να τον ακούω. Κάνω υπομονή να τελειώσει η σεζόν, να πάρω κι άλλο τι αποστάσει μου μέσα στο καλοκαίρι και να μου είναι τελείω αδιάφορη η ύπαρξή του από την επόμενη χρονιά. Στα highlights, δηλαδή στι σημαντικέ στιγμέ, όσο μου έλεγε, γενικά να προσθέσω την ατάκα. Δεν έχω αποθυμένα στην ερωτική μου ζωή, τα έχω κάνει όλα. Στα θετικά του χαρακτήρα δήλωνε ότι είναι επικοινωνιακό με χιούμορ, έξυπνο και στα αρνητικό ότι είναι περίεργο, φυγόπονο. Το φυγόπονο του καταλάβαμε. Και ότι γενικά αποφεύγει ότι μπορεί να το ζωήσει. Έπαιζε γενικά αυτό το παιχνίδι των ερωτήσεων. Πε τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει, τα θετικά σου και τέτοια. Δεν ξέρω αν είναι άρχισο, Ξεκάθαρα είναι ενάρκησο, κορίτσι μου. Άνθρωπο χωρί ενσυναίσθηση είναι ενάρκησο. Ξεκάθαρα. Αν είναι σαγηνευτή, όπω διάβασα πρόσφατα σε ένα κείμενο, ή απλά μαλάκα. Είναι και τα τρία. Νάρκη είναι σαγηνευτέ. Χρησιμοποιούν το love bombing και το grooming προκειμένου να τα κοντά τα θύματα του. Ό,τι είναι μαλάκα είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν το έχει σύστημα ή την έφαγα μόνο εγώ ή αν έχει σχέση και έψαχνε και ένα παιχνίδι. Σίγουρα το έχει σύστημα. Σίγουρα δεν την έφαγε μόνο εσύ. Είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει σχέση και να έψαχνε και ένα παιχνίδι. Εξαιρετικά πιθανό. Ξέρω σε τι διαδικασία επέβαλα τον εαυτό μου, πόσο βλάκα σε σάνθηκα και πόσο έπαιξε με την νοημοσύνη μου. Εδώ και πέντε μήνε ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, γιατί ο συναισθηματικό μου κόσμο πια έχει γίνει ένα ηφαίστειο που έσκασε και με είχε πνίξει. Ήταν κάτι που σκεφτόμουν πολύ καιρό να κάνω. Δεν ήταν η αιτία αυτό. Μπράβο που ξεκίνησε ψυχοθεραπεία, κορί, Μπράβο. Αυτό πυροδότησε την έκρηξη που ετοιμαζόταν καιρό τώρα, καθώ τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια έχω συσσωρεύσει πολλά μέσα μου. Και πέρασε και πολλά και με τι ασθένειε του δικό σου, θανάτου κλπ. Ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου ψυχοθεραπεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μα λες. Αυτά από μένα και ελπίζω να έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου. Και δέκα μέρε μετά μου έγραψε λίγε κουβέντε παραπάνω η φίλη. Καλησπέρα, αγαπημένη μου Θέκλα. Ένιωσα την ανάγκη να σου πω ότι έχει φωτιστεί κάθε γωνιά του μυαλού μου και δεν έχω καμιά αφιβολία για το είδο αυτού του ανθρώπου. Καθώ αφού σου έστειλα το email, ολοκλήρωσα όλα τα βίντεο του podcast καθώ και την playlist του Ghosting και πραγματικά δεν χάνει σε τίποτα συμπεριφορά του από όλα όσα περιγράφει. Στο τέταρτο επεισόδιο του podcast θα αναφέρει ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τον άνθρωπο που μα προκάλεσε το τραύμα. Δεν σου κρύβω ότι στην αρχή πίστευω ότι δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό που έπαθα όσο συνεχίζω να δουλεύω εκεί. Όμω τη δουλειά μου τη λατρεύω, έχω παλέψει και έχω επενδύσει πολύ να κάνω τη δουλειά μου έτσι όπω την κάνω, έτσι όπω εγώ θεωρώ σωστά και στο να έχω τι συνεργασίε που θέλω. Ακόμα και στην πιο αδύναμη μου στιγμή, όταν με είχε κάνει να αισθάνομαι τόσο χάλια, είπα ότι δεν πρόκειται να του χαρίσω τη δουλειά μου και να φύγω. Πρώτον, γιατί σέβομαι εμένα μένα τη δουλειά μου. Και τέλος, τους άλλους ιδιοκτήτες της δουλειά με τους οποίους έχω άριστες σχέσεις και τη συνεργασία που δεν ήθελα να την κρεμάσω. Στο αρχικό email, εκτό του ότι δεν μπορούσε να σταθεί όταν με έβλεπε, ούτε και σήμερα μπορεί, με το κεφάλι κάτω είναι όταν περνάω μπροστά του, ξέχασα να σου αναφέρω ότι οι πελάτες είχαν κάνει δηλώσεις ότι ήταν πολύ ευχαριστημένοι από τη δουλειά μου. Δεν ξέρω λοιπόν αν είχε σκοπό να μου δημιουργήσει προβλήματα στη δουλειά, Πάντω τώρα είναι δεμένο, καθώ αν φύγω χάνει δουλειά. Οπότε αυτό που. Α, οπότε, δεν, δεν λέω η δουλειά κάνει η κοπέλα, για να μην προδώσω την ταυτότητά τη, αλλά θα μπορούσε τη δουλειά που κάνει εκεί να την πάρει να την κάνει μόνη τη. Και εφόσον οι πελάτε είπαν, Θέλουμε αυτήν, θα μπορούσε να την κάνει μόνη τη αυτή τη δουλειά. Οπότε κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά, την κότα. Υπάρχει κότα ανάρκησο <laughs> Εδώ έχουμε πάντω μία. Εγώ έχω επιδοθεί στο Grey Rock και νομίζω πάει καλά. Είμαι απολύτω ήρεμη μέσα μου πια. Α, πρέπει να σα βάλω και το βίντεο για το Grey Rock στην περιγραφή αυτού του βίντεο, για τον Γκρίζο Βράχο. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη γιατί μα διασκέδαζε. <laughs> Υπάρχει νάρκη στο Σκότα, εδώ έχουμε ένα. Και κότα έγινε, και λαγό έγινε, απ' όλα έγινε. Τι μαλάκα, τι κόπανο, τι παλιό χαρακτήρα. Πώ το λέγει η άλλη, τρισμέγιστος. Τρισμέγιστο. <laughs> λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Όταν κάποιο μα δείξει με τη συμπεριφορά ότι αυτό που θέλει από εμάς είναι μόνο να καβλαντίζουμε στο messenger και τίποτε άλλο, ανεξαρτήτως του τι μας λέει, τι παραμύθια μας πουλάει και τι βλακίες λέει, ότι και καλά υπάρχει μεγάλη έλξη, αλλά από κοντά δεν θα μπορούμε να βάλουμε φρένο και είναι θέμα η δουλειά. Δεν υπάρχει καμία ε, αναστολή για τη δουλειά που κάνει η κοπέλα... Να είχε σχέση με αυτόν ο οποίο, από ό,τι κατάλαβα, ήταν σε αυτή τη δουλειά, ίσω λόγω να είχε κληρονομήσει τη δουλειά. Δεν ξέρω. Αυτό σαφώ είχε άλλου λόγου μέσα στο μυαλό του που δεν ήθελε να κάνει σχέση με την κοπέλα, είτε ότι ήδη είχε σχέση άλλη, το πιο πιθανόν, ή ότι μπορεί να μην ήθελε με αυτήν την κοπέλα να κάνει σχέση επειδή ήταν. Υφιστάμενη του και ήταν και μεγαλύτερη 6 χρόνια. Δεν ξέρω τι καταβλακίε έχει μέσα στο μυαλό του. Μπορεί η ηλικία να μην έπαιζε ρόλο, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω όμω είναι ότι από τη στιγμή που βγήκατε στο πρώτο ραντεβού, στο δεύτερο, και σου έδειξε με πράξει ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το καυλάντισμα από το Messenger και ότι δεν τον ενδιαφέρει η δημιουργία σχέσεων, έπρεπε να το στείλει όντω. Όμω. Διαφωνώ που χτυπούσε τον εαυτό σου αλήπητα. Θέλω να δείξει συμπόνια στον εαυτό σου, αν δεν έχει δείξει ήδη, και φαντάζομαι θα έχει αρχίσει να δείχνει συμπόνια στον εαυτό σου, επειδή κάνει και ψυχοθεραπεία. Γιατί ήσουν σε μια ευάλωτη συνθήκη, σε μια ευάλωτη κατάσταση. Ο άνθρωπο αυτό, αν και νεότερο σου, είχε θέσει εξουσία ω προ εσένα, όπω και να το κάνουμε. Και έπαιξε αριστοτεχνικά με το μυαλό σου. Βλάκα δεν είναι, κότα είναι. Κολόπεδο είναι. Πανέξυπνο φυσικά πάλι δεν είναι. Με τίποτα δεν τον κάνει για πανέξυπνο, αλλά δεν είναι και βλάκα. Δηλαδή είχε μια μέση νοημοσύνη να μπορέσει να οργανώσει το σχέδιο σαγίνει σου, το σχέδιο για να σε σαγεινεύσει. Να σου κάνει grooming, όπω λένε στα αγγλικά, τη διαδικασία που ο predator, που το αρπαχτικό προετοιμάζει το θύμα του και συνήθω grooming κάνουν οι παιδεραστέ στα ανήλικα παιδιά που θέλουν να εκμεταλλευτούν. Αλλά τον grooming το λέμε για όλων των ειδών τη ναρκιστική κακοποίηση. Η ναρκίση προκειμένου να τραβήξουν κοντά του έναν άνθρωπο και να ρουφήξουν την ενέργεια που θέλουν να ρουφήξουν, μετέρχονται τέτοιων μεθόδων. Αυτό ήθελε εσύ να είσαι ερωτευμένη μαζί του. Αυτό ήθελε εσύ να είσαι τρελαμένη μαζί του για να κάνετε καλύτερο cyber δεν είναι η ικανοποίηση του καθαρά σεξουαλική που ήταν μέσα από το cyber που έκανε μαζί σου, μέσα από το μα που έκανε από το messenger, ήταν κυρίως συναισθηματική. Ότι κοίτα εγώ είμαι αυτός που είμαι νεότερος από αυτήν, μικρότερος από αυτήν, να ξέρεις ότι... Οι νεότεροι άνδρε, ειδικά αν η γυναίκα είναι 30 και αυτό είναι 23, η γυναίκα είναι 35, και αυτό είναι, ξέρω εγώ, 26, 27, 28, φτιάχνονται πάρα πολύ να έχουν ερωτική σχέση με μια μεγαλύτερη γυναίκα. Όσον αφορά στο ερωτικό και σεξουαλικό κομμάτι. Το θεωρούν, α πούμε, πολύ wow. Γιατί υπάρχει αυτή η άποψη η οποία κυκλοφορεί ανάμεσα στους άνδρες ότι όσο μεγαλύτερη είναι η γυναίκα τόσο πιο σεξουαλικά απελευθερωμένη είναι οπότε αν εγώ κάνω σεξ με μια γυναίκα μεγαλύτερη από εμένα θα κάνω καλύτερο σεξ. Υπάρχει αυτή η άποψη η οποία μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει δεν μας αφορά αν ισχύει, όχι αυτού μας αφορά όμως είναι το κίνητρο που αυτός ήθελε να σε φέρει στο σημείο του να είσαι τσιμπημένη μαζί του γιατί θα ικανοποιούνταν από την αίσθηση ότι κοίτα αυτή η κάρα που είναι μεγαλύτερη από μένα, που είναι σεξι, που είναι αυτό ένα, που είναι το άλλο, με θέλει. Και εγώ της λέω όχι. Το πιο πιθανόν να έχει σχέση. Επίσης πιθανόν είναι να μην μπορεί να λειτουργήσει σεξουαλικά για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να έχει κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία. Μπορεί να έχει κάποια δυσλειτουργία στήση, μπορεί οτιδήποτε άλλο. Μπορεί όμω και να έχει σχέση. Σίγουρα δεν σου φέρθηκε καλά. Σε ξεγέλασε, άλλα σου λέγε και άλλα έκανε. Σε εκμεταλλεύτηκε ρουφώντα τα συναισθήματα σου μέσα από το καβλάντισμα μέσω Messenger. Σου πουλούσε αγάπε και έρωτε ενώ στην ουσία ήθελε μόνο να φτιαχτεί διαδικτυακά. Και έπεσε από τα σύννεφα όταν του είπε ότι δεν σου φέρθηκε σωστά. Σε έβγαζε και τρελή. Συνεχώ σε έβγαζε και τρελή. Έπαιξε με το μυαλό σου ο συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο ανθρωπάριο. Ναι, έχει να έρθει σοκότα. Έχει. Ούτε καν κόκορας. Κότα. <laughs> Προσοχή. Μακριά από τέτοιου τύπου και συμφωνώ για το ότι δεν θα του κάνει τη χάρη να του δώσει τη δουλειά σου. Να αφήσει τη δουλειά σου. Ε, θές πώς θα πάει, συζήτα του και στη θεραπεία σου. Αν την καινούργια χρονιά α, κάνει πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τη δουλειά σου και σου δημιουργεί θέματα, ίσω να πρέπει να το σταματήσει. Αν όμω με τη σταθερή σου συμπεριφορά, τη διαβεβαιωτική, γενόμενη γκρίζο βράχο, του έχει κόψει τα πόδια, άστο να βασανίζεται αυτό και σε μια χαρά. Αυτά. Σε ευχαριστούμε για το μοίρασμα, γιατί μα έχει δώσει πολύτιμε γνώσει που θα μας βοηθήσουν να μην μπλέξουμε σε παρόμοια ιστορία στο μέλλον, όπως θα βοηθήσουν και εσένα αυτές οι γνώσεις. Βλέπουμε τι κάνει ο άλλος, όχι τι υπόσχεται, όχι το future faking, όχι τις ψεύτικες υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά το τι κάνει στην πράξη. Άλλο τι σου λέει και άλλο τι κάνει. Μου λέει ότι υπάρχει έρωτα μεγάλο το ένα το άλλο. Τι κάνει στην πράξη, καβλαντίζει από το Messenger μόνο. Μόνο αυτό κάνει. Εγώ δεν θέλω να το κάνω μόνο αυτό. Άι και παράτα μα.